Λοιπόν, αποκαταστήσαμε επικοινωνία με Θεσσαλονίκη. Να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Καράγλου, αναπληρωτή τομεάρχη εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, κύριε Καράγλου? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σεντουρνέ, εσάς, τους συνεργάτες σας. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Πάντα καλά, εύχομαι. Η Θεσσαλονίκη είναι το επίκεντρο. Θα έπρεπε βέβαια περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του έτους να είναι στο επίκεντρο. Είναι όμως το επίκεντρο αυτές τις ημέρες, γιατί και σημαντικές ανακοινώσεις γίνονται και οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και οι επιχειρηματίες βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα, δίνοντας τον τόνο. Που δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά μια πόλη πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά γενικότερα για την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Εχθές ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει κάποια πράγματα, πράγματα από τα οποία τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Εγώ από το πρωί, έχοντας ξεκινήσει την εκπομπή στις 6 το πρωί, έχω και θετικά σχόλια, αλλά έχω και σχόλια που φανερούν μια καχυποψία του κόσμου. Και όχι ειδικά μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γενικότερα μιλάω για το πολιτικό σκηνικό, για τους ανθρώπους της πολιτικής, τους πολιτικούς μας. Και οι περισσότεροι λένε, ωραία, έχουμε ξανακούσει υποσχέσεις. Δεν ήταν, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν άκρατες υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη, ωστόσο υποσχέθηκε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον έμφυα, με... Ναι, ναι. Ο κόσμος πώς θα πιστεί ότι τα πράγματα αυτά που... υπόσχονται οι πολιτικοί μπορεί να γίνουν, κύριε Καράγλου? Να εξηγήσω. Καταρχήν, να συμφωνήσω ότι η Θεσσαλονίκη δικαιούται περισσότερες ευκαιρίες και να συμφωνήσω ότι πράγματι όλα τα τελευταία χρόνια, με αφορμή το δεκαήμερο της εκθέσεως, η Θεσσαλονίκη είναι το επίκεντρο της Ελλάδος, είναι η πόλη όπου στρέφονται όλα τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί παραδοσιακά οι πολιτικοί αρχηγοί κάθε κόμμα τους, είτε είναι πρωθυπουργός κάποιος είτε είναι στην αντιπολίτευση, έρχεται εδώ, επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως εκφωνεί τις σκέψεις του, τις απόψεις του για το πώς βλέπει το μέλλον της χώρας, πώς το σχεδιάζει, τι οραματίζεται για αυτήν. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν είχαμε για τις φετινές επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Κύριε Σαντορίνη, είναι πράγματι όπως τα λέτε, οι πολίτες είναι δύσπιστοι απέναντί μας, απέναντι στην πολιτική και απέναντι στους πολιτικούς. Γιατί τα τελευταία χρόνια ακούσαν πολλά και πολλές φορές πολύ μεγάλα ψέματα. Πολλές φορές οι πολίτες επενδύσαν, καλλιεργήσαν ελπίδες, πιστέψαν τα πολιτικά πρόσωπα που ανακοινώναν εδώ διάφορα μεγάλα επίβολα σχέδια, αλλά τελικά διαψεύστηκαν νυχτρά. Έτσι λοιπόν τώρα είναι επιφυλακτικοί. Είναι, ξέρετε, μαζεμένοι, ακούν με προσοχή, με ενδιαφέρον, αυτό κανείς δεν το αρνείται ή δεν το αμφισβητεί, αλλά στην πράξη προφυλάσσονται, σκέφτονται, είναι αλήθεια αυτά ή άλλη μια φορά θα ακούσουν τα ίδια ψέματα. Είναι το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, κύριε Καράγλου. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Άρα λοιπόν το μεγάλο στοίχημα που και για μας η Νέα Δημοκρατία είναι προτεραιότητα είναι να αποκαταστήσουμε τη χαμένη τιμή της πολιτικής και των πολιτικών, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία των πολιτικών και των πολιτικών προτάσεων. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε. Και πώς το κάνουμε αυτό? Λέγοντας με απλά κατανοητά λόγια, όσο περισσότερο είναι δυνατόν για να το καταλάβει ο μέσος Έλληνας πολίτης, την αλήθεια και προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές. Προτάσεις οι οποίες είναι υλοποιήσιμες, κοστολογήσιμες και δεν είναι απλά λόγια του αέρα. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, βήμα-βήμα, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, η εμπιστοσύνη χάνεται άπαξ, αλλά και αν κερδιθεί μετά θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κερδίζοντας και πάλι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Αυτό προσπάθησε να κάνει χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε δηλαδή συγκεκριμένα? Χωρίς να τάζει λαγούς με πετραχύλι, γιατί δεν είναι στη φύση του πολιτικού ανδρός αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μιας διαφορετικής πολιτικής σκοπής πολιτικός αρχηγός. Δεν είναι από αυτούς που λέει να υπόσχονται τα πάντα στους πάντες. Δεν έχουμε γεφύρια, θα σας κάνουμε γεφύρια. Δεν έχουμε θάλασσα, θα σας φέρουμε θάλασσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρεαλιστής, θέλει να μιλάει με συγκεκριμένα στοιχεία. Και όχι με λόγια του αέρα. Τι είπε λοιπόν? Ποιο είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα? Η ανεργία. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Πώς δημιουργούνται οι θέσεις εργασίας? Όχι όπως κάνει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση και επέρεται γι' αυτό με κοινοφελή προγράμματα, με προγράμματα σε εργασία, σε ΜΚΟ, σε κοινωνικές δομές κτλ. Τα οποία είναι προγράμματα τα οποία είναι στην ουσία προγράμματα φτώχειας, μια που δεν έχουν βάθος χρόνου. Δεν έχουν προοπτική και βέβαια είναι με πολύ χαμηλούς μισθούς για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. 4-8 μηνών και εκεί σταματάνε. Αλλά μέσα από έναν οργασμό, μέσα από μια έκρηξη ιδιωτικών επενδύσεων,
πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί ο πολίτης θα πει: ωραία, τα λες μεγάλα, αλλά πώς θα το κάνεις αυτό? Και απάντησε, ξεκινώντας από μια καταρχήν διακήρυξη ότι η Νέα Δημοκρατία, η επόμενη κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνηση η οποία θέλει τις ιδιωτικές επενδύσεις, στηρίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις, δημιουργεί το κατάλληλο πολιτικό κλίμα για να γίνουν επενδύσεις. Και πώς γίνονται οι επενδύσεις εκτός από το πολιτικό κλίμα που πρέπει να δημιουργήσει, εκτός από το φιλικό περιβάλλον? Μειώντας φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα αργότερα, αλλά άμεσα για τις επιχειρήσεις. Μειώνοντας τη γραφειοκρατία, σταματώντας να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Αυτό που λέει, όσα αναφέρετε κύριε Καράογλου, είναι ένας πραγματικά ο κατεξοχήν τρόπος για να μπορέσει να πατήσει και να προχωρήσει η χώρα σε αυτό που χρειάζεται, δηλαδή σε νέες θέσεις εργασίας, επενδύσεις. Ακούω όμως από τους κυβερνητικούς να λένε: εμείς δεν είχαμε αυτά τα σχέδια. Εμάς, οι ξένοι μας οδήγησαν να αυξήσουμε τη φορολογία. Είναι ψέμα αυτό? Είναι δηλαδή ένα αφήγημα το οποίο δεν έχει βάση? Να θυμηθούμε λίγο τι έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από 3 χρόνια. Είχαμε τον κύριο Τσίπρα, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 2014 το Σεπτέμβριο, και μάλιστα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κερδίσει ήδη τις ευρωεκλογές και σε όλες τις δημοσκοπήσεις ήταν μπροστά και εκβίαζε τη χώρα με συνταγματική εκτροπή, κάτι που έκανε πραγματικότητα, με αφορμή την λήξη της θητείας του προηγούμενου Προέδρου και την εκλογή νέου Προέδρου Δημοκρατίας. Και τι είπε στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένας βεβαρημένος, ένας στοιχειωμένος τόπος για τον κύριο Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ? Υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα. Υποσχέθηκε παροχές ύψους περίπου 12 δις. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμούσε ότι αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας τότε στήριξε 27 δις. Αλλά εγώ να δεχθώ καλοπροαίρετα τα 12 δις που έλεγε ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποσχέθηκε λοιπόν παροχές, μέτρα υπέρ των πολιτών ύψους 12 δις. Και τι έκανε τελικά? Οδήγησε τη χώρα μετά από μια τραγική διαπραγμάτευση. Τη λέξη διαπραγμάτευση ο Θεός δεν είναι καλή διαπραγμάτευση. Θυμόμαστε όλοι μας την εποχή του πλεονεκτήματος, του άσετο, όπως έλεγε ο κ. Τσίπρας, του κ. Βαροφάκη, του ιδιόρυθμου αυτού του πολιτικού ανδρός, οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και σε μέτρα σε βάρος των Ελλήνων πολιτών ύψους 14 δισεκατομμυρίων και σε νέα δανεικά ύψους 86 δισεκατομμυρίων. Αυτή τη φορολογία όμως την επέβαλαν οι ξένοι, θεωρείτε, στην κυβέρνηση? Δηλαδή αυτό το μείγμα πολιτικής, όπως υποστηρίζει ο κ. Τσίπρας, ή είναι ένα δικό του εφεύρημα για να μην θίξει άλλους στο μίσο που θα μπορούσε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι ένα αριστερό κόμμα. Ναι. Δεν έχει στην ιδεολογία του, δεν έχει στην οτροπία του, στο DNA. Εντάξει, του. Το αριστερό κόμμα όμως δεν ανεβάζει την. Όχι, δεν έχει στην ιδεολογία του το να ανεβάσει, ας πούμε, να μειώσει τα όρια της, τα φορολόγητα όρια. Πράγμα που έκανε ο κ. Σύμπρας. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι δεν έχει στην ιδεολογία του να βοηθήσει το επιχείρηση. Ναι. Το επιχειρήν. Είναι θέμα νοοτροπίας. Εγώ σέβομαι και την ιδεολογία του κάθε ανθρώπου και την άποψη του κάθε ανθρώπου. Αλλά η ιδεολογία που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ιδεολογία η οποία δεν υπάρχει πλέον πουθενά. Έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει τρόπος διακυβέρνησης του είδους που ο κύριος Τσίπρας ή τουλάχιστον κάποιοι άλλοι στο κόμμα του ονειρεύονται. Εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι δογματικοί, είναι ιδεολειπτικοί απέναντι σε συγκεκριμένες επενδύσεις. Για να βάλουμε τα πράγματα τώρα, να πούμε ένα και ένα κάνει δύο και να δώσουμε το πρακτικό του πράγματος της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν είναι συγκεκριμένη και λέει τι? Ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επενδύσεις. Έκρηξη που θα έρθει με την άμεση αποφορολόγηση, μάλλον με την άμεση μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό θα γίνει το πρώτο διάστημα, το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένη πρόταση κατέθεσε ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης. Την είχε πει και πέρσι, την επανέλαβε και πάλι σε ό,τι αφορά τη μείωση της φορολογίας. Τι είπε? Από το 29% θα πάμε στο 20% σε 2 χρόνια. Μείον 5% τον πρώτο χρόνο, μείον 4% τον δεύτερο χρόνο. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα ευρύτερο πλέγμα. Ποιο άλλο ζήτημα είναι πολύ σημαντικό? Είπαμε το κλίμα. Το κλίμα εμείς το εγγυόμαστε γιατί πιστεύουμε σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι η οικονομία αναπτύσσεται ένας τόπος προοδεύει αν υπάρχουν επενδύσεις, αν υπάρχει ιδιωτικός τομέας ισχυρός. Ποιο είναι το επόμενο? Η γραφειοκρατία. Ταλαιπωρείται ο Έλληνας πολίτης ή ο ξένος επενδυτής που θέλει να κάνει μια επένδυση από γραφειοκρατία. Φτιάξαμε, κύριε Σαντορίνη, ένα τεράστιο κράτος και για να δικαιολογήσει τους μισθούς και τα έξοδά του, τι κάνουμε? Δημιουργούμε ένα πλέγμα διατάξεων τέτοιου που ταλαιπωρεί τον επενδυτή. Κύριε Καράογλου, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, τα τελευταία 40 χρόνια έχουμε αυτό. Ήταν μια ευκαιρία
παρά το γεγονός ότι επέβαλε πάρα πολλά δεινά στον τόπο, η οχταετία αυτή, η οχταετία των μνημονίων, προχωρήσαμε ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή, έγιναν κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα μας εξασφαλίζουν να ξεφύγουμε από τις παθογένειες του παρελθόντος. Γιατί αν αυτά τα 8 χρόνια κάναμε όλες αυτές τις θυσίες, έκανε ο ελληνικός λαός όλες αυτές τις θυσίες και εμείς παραμένουμε προσκολλημένοι σε νοοτροπίες της δεκαετίας του 80, έχω την εντύπωση ότι αυτό που λέει ο κόσμος μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος θα είναι πραγματικότητα και δεν θα είναι πλέον ένα αφιολόγημα και ένα αστείο που κάνουμε στις παρέες μεταξύ μας. Ναι, κύριε Σαντορνέ, γίναν βήματα και ειδικότερα γίναν βήματα τα 2,5 χρόνια της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Είχαμε αρχίσει να ξεφεύγουμε από το τέλμα, είχε αρχίσει κάτι να φαίνεται. Αυτό το ομολογούν όποιον και να ρωτήσετε, καλοπροαίρετο του άνθρωπου, ναι, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι υπάλληλος, θα σας πει ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2014 φαινόταν ότι αρχίζει και κινείται η οικονομία. Δυστυχώς υπάρχουν συνταγματικές διαδικασίες, υπάρχει και η εκτροπή της συνταγματικής διαδικασίας που επιβάλλει την εκλογή του Προέδρου να είναι προϊόν συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Ναι. Αυτό χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, υποσχόμενος, όπως είπα και πιο πριν, τα πάντα σπάτες, ναι, με αποτέλεσμα να μας οδηγήσει λόγω απειρίας, λόγω ασχετοσύνης, λόγω ιδιοληψίας σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση. Ναι. Αυτό λοιπόν μπορούσε να έχει αλλάξει. Αν τα πράγματα εξελισσόταν ομαλά, δεν θα φτάναμε στο τρίτο μνημόνιο. Μάρτιο του 2015 τέλειωνε το δεύτερο μνημόνιο και βγαίναμε από τα μνημόνια. Η οικονομία είχε αρχίσει να πατάει στα πόδια της. Τι διαπραγματευόμασταν τότε στο τελείωμα του 2014? Διαπραγματευόμασταν μια προληπτική γραμμή χρηματοπιστωτικής. Είναι γνωστό αυτό. Και το Μέλ Χαρδούβελη που μιλούσε. Ακριβώς. Το θέμα είναι τώρα που θα πάμε, κύριε Καράογλου. Το θέμα τώρα είναι ότι μέσα στο 2018, κύριε Σαντορνέ, σας το εγγυώμαι, σας το υπογράφω, το θεωρώ δεδομένο, θα είναι χρονιά ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, θα έχουμε εκλογές. Είναι δεδομένο αυτό. Προσωπική μου εκτίμηση, μακάρι να γινόταν χθες. Εκτιμώ όμως γιατί το 153 είναι ισχυρό και γιατί η μισή από τους συναδέλφους που στηρίζουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ ξέρουν την επόμενη μέρα δεν θα είναι στη Βουλή. Οι 153 θα γίνουν 70, έτσι και πολλούς είπα. Λοιπόν, πάση θυσία λοιπόν αυτοί θα στηρίξουν την κυβέρνησή τους. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση το μόνο που πέτυχε με την περίφημη επίσης διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση είναι να μεταθέσει όλα τα μέτρα ύψους 5,1 δις από μία πρώτη 19. Μία πρώτη 19 τι θα έχουμε? Μείωση συντάξεων έως και 2 συντάξεων το χρόνο. Μάλιστα. Τι άλλο θα έχουμε? Μείωση του αφορολόγητου από 8.600 στο 5.600. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε μισθωτός, ο κάθε συνταξιούχος θα επιβαρυνθεί 630 ευρώ επιπλέον φορολογία. Έχουμε ένθια στα αγροτεμάχια, θα έχουμε αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Θα έχουμε ένα νοριμαγδό όπως τον περιγράφετε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα κάνει ηρωική έξοδο. Εκλογές κατά την άποψή μου φθινόπωρο του 18 για να γλιτώσει, να ξεφύγει, εν γνώσης ότι θα τις χάσει, αλλά προσπαθώντας να πετύχει όσο καλύτερο, όσο πιο αξιοπρεπές ποσοστό μπορεί να πετύχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καράογλου, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.